να ευχαριστήσω και όλους τους υπαλλήλους που δουλέψαν μέσα εδώ για να κάνουμε τις μελέτες και όλα αυτά. Το προσωπικό, το πολιτικό, δηλαδή του συνεργάτες μου, και καταφέραμε αυτό. Και με τον τρόπο που λειτουργούμε, χωρίς να λέμε πολλές κουβέντες, πολύ σύντομα θα έρθουν και άλλα. Και άλλα έργα του επίπεδου, αν όχι αυτού, πολύ χαμηλότερα. Θέλω πλέον να πω ότι σε λίγες μέρες ένα αντιπλημμυρικό ξεκινάει, που είναι 1.600.000 ευρώ. Έχουμε δώσει πολλές προτάσεις και περιμένουμε πάρα πολλά από την κυβέρνηση να ενταχθούν, γιατί έχουμε προτεραιότητα. Στη συνέχεια είναι προσπαθούμε να τελειώσει ο δρόμος Τεμέα Κιάτο, να μπει κόσμος μέσα στην ΕΜΕΑ. Είμαστε έτοιμοι σε ένα περιφερειακό δρόμο, ούτως ώστε οι νταλίγκες και τα φορτηγά και τα τρακτέρ και αυτά όλα να πηγαίνουν από τον περιφερειακό δρόμο, να μην γίνεται όπως είναι αυτός ο δρόμος εδώ, είπε ο Κωνσταντίνου, όπως είναι σήμερα, να είναι ελεύθεροι για τους πολίτες, να μπορούν να περπατήσουν, διότι στο μέλλον μπορεί να φτιάξουμε και ποδηλατοδρόμους που θα στενέψουν και λίγο οι δρόμοι. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, τα οποία δεν μπορώ να πω τώρα γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Παραδείγματος χάρη, έχουμε υποβάλει μία πρόταση για μονοπάτια γύρω από την ΕΜΕΑ. Αυτό είναι ένα εργαλείο τουριστικού, τουρισμού. Πρόκληση ανθρώπων που κάνουν αυτό και θα είναι τουρισμός στην ΕΜΕΑ. Θα εξυπηρετηθούν τα ενοποιεία με το μεγάλο έργο. Και πλέον εκείνο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Πάντα οι βιολογικοί αθαρισμοί είναι με δύο φάσεις. Εμείς θα πληρώσουμε και από τα χρήματα του Δήμου, όσο χρειάζεται, δεν είναι πάρα πολλά, και θα δώσουμε, θα το κάνουμε τριβάθμια, και από εκεί θα παίρνουμε και νερό για άρδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους αμπελώνες και για όλα τα πράγματα, διότι και με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα, πιστεύω ότι κάποτε, γιατί και τώρα είναι αναγκαίο το νερό, θα είναι περισσότερο αναγκαίο. Θα μην πω τώρα τίποτα άλλο, ότι είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε για νερό πόσιμο 4 γεωτρήσεις. Πιάνουμε 10, εγκεκριμένα αυτά όλα, φτιάνουμε 10 παιδικές χαρές, τελειώνουμε τα πεζοδρόμια μέχρι τη Μεγάλη Πλατεία. Έχουμε αντιπλημμυρικά και τσιμέντα και ασφαλτοστρώσεις που έχει υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσει άμεσα. Και πάρα πολλά έργα, τη συντήρηση των σχολείων, όλα αυτά. Όμως, θα μου πείτε γιατί δεν κάνετε νωρίτερα. Και νωρίτερα έχουμε κάνει πάρα πολλά, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει και γραφειοκρατία πάρα πολύ ισχυρή τώρα. Και θα έλεγα σε αυτό ότι αντί να κάνουμε τη γραφειοκρατία μεγάλη, να κάνουμε ένα σύστημα που να μην μπορεί κανείς να ακουμπήσει το δημόσιο χρήμα. Γιατί να πάει από τον ένα θεσμό στον άλλο θεσμό και στον άλλο θεσμό και εδώ στον Πίχτου, καθυστερούν τα έργα, που τα έργα τι είναι, δεν είναι μόνο για την ωφέλεια του τόπου που γίνονται, είναι θέμα ανάπτυξης της Ελλάδος. Δουλεύουν άνθρωποι, υπάρχουν κέρδη, δηλαδή τα μισά από ό,τι καταναλώνει για ένα έργο, τα μισά θα τα πάρει πίσω το κράτος, σαν πρέπει να κάνει δηλώσεις, τα κέρδη κτλ. Και πληρώνουμε στην εφορία, έτσι, το φόρο. Και οι υπάλληλοι το ίδιο θα κάνουν, όσοι εργαστούν, θα δουλέψουν τα αυτοκίνητα, δουλεύουν δηλαδή σε όλα αυτά τα έργα πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν είναι ένα το σημείο το οποίο θα κάνεις, δηλαδή ανοίγω μια στέρνα και παίρνω αυτό και την κάνω και τελείωσα.
Είναι πάρα πολλά επαγγέλματα που εργάζονται σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε περισσότερα τέτοια έργα, τα οποία θα φανούν σε επόμενες ημέρες ή επόμενους μήνες. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω και τους πολίτες της Νεμαίας και το προσωπικό, ιδιαίτερα όμως τους δύο υπουργούς, τους οποίους έχω καλέσει και να έρθουν στην Νεμαία. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το βιολογικό, κύριε Δήμαρχε? Εμείς αυτό το πήραμε, δεν μας έχει έρθει κανένα έγγραφο από το Υπουργείο, αλλά από το Υπουργείο την ανακοίνωση το βρήκαμε. Και θέλω να σου πω ότι και με πήρανε και από το Υπουργείο, έχει ενταχθεί. Και το προχθές και το απόγευμα το βγάλανε αυτοί στα site ότι έγινε αυτό. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πίσω. Αυτό είναι σίγουρο ότι έχει γίνει. Και πλέον θέλω να πω ότι όλο ο συνδυασμός μαζί με τους υπαλλήλους, και θέλω αυτό να το καταλάβουν οι Νεμαίατες και όλοι οι πολίτες του Δήμου της Νεμαίας, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Όπως αγροτικούς δρόμους και σε άλλα πράγματα. Όμως, από την άλλη μεριά, θα πρέπει και οι πολίτες να συμμετέχουν στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα αγροτικό δρόμο 4 μέτρα και την άλλη μέρα να είναι 2,5. Γιατί έχουμε να πάρουμε 600.000 ευρώ, δικαιώματα να πάρουμε, αν καθορίσουμε δρόμους, το οι οποίοι θα είναι πλάτος 6 μέτρων και μετά θα έχει και τα υπόλοιπα που θα πάνε τα νερά κτλ. Που πάνε να πει 8 έως 9 μέτρα πλάτος. Αν δώσουνε οι αγρότες το δικαίωμα, γιατί εμείς δεν έχουμε δυνατότητα, γιατί για την ωφέλεια αυτών είναι, έτσι. Και όχι μόνο ότι θα έχουν δρόμο, θα έχουν δρόμους ασφαλείς, να μην υπάρχουν ατυχήματα με τα τρακτέρ και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καλύτερα να δώσουμε μισό στρέμμα από όλα τα στρέμματα που έχουμε, παρά να βρούμε έναν ο οποίος θα έχει σκοτωθεί με ένα τρακτέρ. Όλα αυτά να τα καταλάβουν οι πολίτες του Δήμου της Νεμαίας, γιατί είναι ένας ορεινός Δήμος, έχει δύσκολα μονοπάτια, έχει δύσκολους δρόμους λόγω της ορεινότητας και μετά λόγω των πλημμυρών. Άρα πρέπει αυτά να τα στηρίξουμε σωστά για να μην τα παίρνουν και οι πλημμύρες. Και οι ίδιοι οι πολίτες πάλι στην καλλιεργία τους να μην κάνουν τη λέξη που λέμε αναβόλα μέσα στο δρόμο και χαλάνε το δρόμο. Αλλά και οι επισκέπτες που έχουν έρθει εδώ να επενδύσουν και έχουν αγοράσει αμπέλια, το ίδιο κάνουν. Ή είναι μέσα στο μυαλό τους να κάνουν αυτό, γιατί ξένοι επισκέπτες, ξένοι άνθρωποι που έχουν επενδύσει εδώ και έχουν φτιάξει αμπέλια και πάνε φτεύουν μέσα στο δρόμο. Ή βλέπουν και μαθαίνουν, ή είναι ήδη για αυτοί. Εμείς δεν θέλουμε επενδυτές στην ΕΜΕΑ που να έχουν αυτή τη λογική. Ο κάθε επενδυτής που φτιάχνει ένα εργοστάσιο είναι εδώ όχι για να εκμεταλλευτεί την ΕΜΕΑ, είναι να αναπτύξει την ΕΜΕΑ. Γιατί με το όνομα ΕΜΕΑ παίρνει και του καθενός στην επιχείρηση ένα όνομα και είναι το κάτι παραπάνω.